Now listen, you have a very important mission ahead of you. It's the Feel Bit. The motherfucking Feel Bit. Welcome to the Feel Bit. Ρε οικογένεια κυριακάτικη. Σαν τον άνεμο. Πραγματικά, σαν πραγματικά. Σαν τον άνεμο μπήκες. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε το κυριακάτικο Feel Bit. Όχι για εσάς που θα το ακούτε, αλλά για εμάς που το γράφουμε. Ή και για εσάς, ποιος ξέρει. Ή και για εσάς, άμα είστε τόσο σβέλτοι. Ποιος ξέρει και ποιος νοιάζεται. Ναι, ακριβώς αυτό, Αχιλέα, παιδί μου. Και αφού ακούσατε την γλυκιά, όμορφη φωνή του Αχιλέα, ο οποίος φοράει και ένα πολύ ωραίο κοντομάνικο σήμερα. Βεβαίως. Με Devil's Horns. Τι είναι αυτό? Α, Klein, τίποτα. Τίποτα. Ένα τίποτα. Ναι, ναι. Είναι okay. Το Food Company που δούλευα σερβιτόρος πριν 20 κάτι χρόνια. Και σου πάει ακόμα έτσι. Βεβαίως. Γιατί ο Αχιλλέας μπορεί να είναι πολλά πράγματα, αλλά είναι και πιστός στο αυστηρό διατροφικό του πρόγραμμα. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει, το Stay Fit with Αχιλλέας Χαρμπίλας. Ναι. Όχι ο πιο εμπορικός τίτλος βιβλίου, αλλά αν ξεπεράσουμε αυτό, η γνώση που μεταδίδει ο Αχιλλέας, οι διατροφικές γνώσεις που έχει μάθει τόσα χρόνια από το Touring. Βεβαίως, βεβαίως. Άλλωστε. Touring fitness. Ναι, 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 πραγματικά. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ο Αχιλλέας ήταν ο Mr. Weight Watcher του rock and roll για πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Ναι, 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 έτσι με φωνάζανε και στα φεστιβάλ. Δίπλα του ο Στέλιος Καρακάς που δυστυχώς και το λέω με πόνο ψυχής, δεν μπορείτε να δείτε πόσο to the point μπήκε σήμερα με το κουστούμάκι του, με το σακάκι του, με το παντελόνι του. Βγήκε από τη Λαμπορκίνη. Βγήκε από τη Λαμπορκίνη, ναι. Ακουγόταν αμυδρά ο Γιάν Χάμερ και η μουσική από το Miami Vice. Έτσι, δεν πάρκαρε τον αλιγάτορα του έξω από το υπόγειο της Αγίας Ζώνης. Τον αλιγάτορα τον Έλβις. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς και δυστυχώς. Και μάλλον ακόμα πιο πορωτικά έχω να σας πω ότι ο Στέλιος, όταν ερωτήθη από εμάς τους δύο αν έχει να πάει κάπου μετά, αν έρχεται από κάπου, είπε όχι. Απλά ήρθε εδώ σήμερα φορώντας την κοστούμιά του. Γιατί είναι Μερακλής. Να πω σε αυτό το σημείο βέβαια κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος που ακούει το Feel Bit, γιατί περισσότερο από εσάς, τα περισσότερα και περισσότερες ενδέχεται να είστε αρκετά πιο μικροί από εμάς ή αν είστε στην ίδια ηλικία, απλά δεν σας ξέραμε τότε. Να πούμε ότι ο Στέλιος τη χρυσή περίοδο που γίνεται η μνημειώδη γνωριμία μας πριν από 20 χρόνια, 18, 15, 23, 24. Ήτανε the smartest dressed man in all of Εξάρχεια City. Mm-hmm. Και ακόμα πιο έξω. Πάντα κοστούμάτος, πάντα μπουκαμισάτος, σαν έξτρα μέλος των Fun Loving Criminals, θα πω εγώ. Μάλιστα. Που είναι και μια από τις αγαπημένες του μπάντες, έτσι. Αμέ. Έστω και αν τσουτσέδες διώξανε το αλφα και το ωμέγα της μπάντας. Βασικά έφυγε. Same difference, Στέλιο μου, θα πω εγώ. Εντάξει, μετά δεν είναι Fun Loving Criminals αυτό το πράγμα. Είναι... Πείτε το αλλιώς, ρε παιδιά. Δηλαδή... Πείτε το Loving Criminals. Ποιος έφυγε, ο Μουστάκιας? Ο τραγουδιστής. Ο τραγουδιστής. Ο Χιούι. Α, νόμιζα αυτού είναι η μπάντα. Ναι, αυτού είναι η μπάντα. Αυτό στην έφυγε. Πώς έφυγε. Έφυγε. Βαρέθηκε. Έφυγε. Απάγει εσύ το, εγώ πάω να ανοίξω εστιατόριο. Εστιατόριο δεν ανοίξε, δεν θυμάμαι καλά. Άνοιξε εστιατόριο, Χιούι. Νομίζω έχει μαγαζιά. Νομίζω έχει ανοίξει. Αλήθεια, και δεν μου το έχετε πει να πάω, ρε μαλάκες. Νόμιζα ότι πρώτος εσύ θα το ήξερες. Δεν το ξέρω, όχι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε εδώ για να κλείσουμε τη μικρή παρένθεση που ανοίξαμε για τον Bruxploitation. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μια παρένθεση η οποία θα κλείσει οριστικά. Θα επιστρέψουμε σε κάποια φάση, γιατί όταν μιλάμε για... Αυτή η παρένθεση ποτέ δεν κλείνει. Ναι, ναι. Όταν μιλάμε για ένα είδος το οποίο παρήγαγε 300 ταινίες, αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς και θα επιστρέψουμε. Μη σας πω ότι σε κάποια φάση θα κάνουμε και ένα... και μια βόλτα προς τις ταινίες του ίδιου του Bruce Lee, που είναι και λίγες, ούτως ή άλλως δεν είναι απίστευτο κάτι φοβερό όσο αφορά το νούμερο παραγωγής. Αλλά σήμερα λοιπόν η επιλογή του να ταιριάξουμε το ντοκιμαντέρ inverted commas με το Clones of Bruce Lee είναι όχι μόνο επειδή
Είναι μια ταινία η οποία περιγράφει ακριβώς αυτό, δηλαδή την έννοια και τη ρίζα του Bruce Ploitation, δηλαδή τους κλόνους του Bruce Lee, και το λέει στον τίτλο. Αλλά επειδή το Clones of Bruce Lee θεωρείται ίσως μία από τις καλύτεροχειρότερες ταινίες του είδους, και αυτό όταν μιλάμε για ένα είδος χαμηλής σχετικά ποιότητας όπως είναι το Bruce Ploitation. Εντάξει. That's quite the remark. Ναι, ξεκινήσαμε από τον πάτο. Ναι. Σε αυτές τις 300 ταινίες που... Από την ενημέρωση. Περνάμε στη μυθοπλασία εν τέλει. Σωστό. Ναι. Κατάλαβες. Απλά. Εμένα από αυτό... τους reporters περνάμε στη λάμψη. Μπράβο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και δεν το λέω για κακό είναι ότι κάποιοι από τους αυτούς που, και αυτές που μας ακούνε δεν έχουν την Bruce Lee. Όχι. Οπότε η πρώτη τους επαφή το έγραψε και δεν θυμάμαι ποιος φίλος το έγραψε. Ότι οκ, έτσι. Ο Στάθης ο Γέρος νομίζω. Νομίζω ότι ρε παιδιά δεν έχω δει, αλλά. Άρχισε καλά. Να πούμε. Να πούμε κιόλας καλή αρχή στο Στάθη το Γέρο που ξεκίνησε να κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Καλή αρχή στο Στάθη. Μάλιστα. Πάντα τέτοια. Βεβαίως. Και πάντως είναι ωραίο, ρε παιδί μου, ότι. Μου φαίνεται. Κοίτα, εμένα μου φαίνεται απίστευτο ότι κάποιος δεν έχει την Bruce Lee. Αλλά μετά το σκέφτομαι και λέω, ναι, γιατί όχι. Ότι ξέρεις, άμα είσαι. Ναι. Αν είσαι κάποια μικρότερη ηλικία και δεν σε έχει αγγίξει καθόλου το pop culture icon status του Bruce Lee, και μην ξεχνάμε κιόλας ότι ο Bruce Lee ενδέχεται να είναι ένα icon το οποίο πολλοί κόσμοι μπορεί να έχει δει σαν εικόνα και να το αφήνει εκεί. Δηλαδή δεν είμαστε πλέον στην εποχή που συζητιέται τόσο πολύ το ποιος ήταν ο Bruce Lee. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που δεν έχει ξανακάνει κάποιο κύκλο η φιλμογραφία του Bruce Lee για να έρθει πάλι στον αφρό. Όπως κάποιος σε παλαιότερη εποχή μπορούσε να έχει δει, ας πούμε, τον Μπέλα Λουγκόζη μόνο ως εικόνα, ναι. Ως φάτσα και να μην έχει δει καμία ταινία. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς λοιπόν φτάνουμε σε μια ταινία που έχει χαρακτηριστεί το Plan 9 from Outer Space των Bruce Ploitation ταινιών. Ένα πολύ βαρύ φορτίο για να σηκώσει μια ταινία. Αλλά όντως είναι μια ταινία τέτοια γιατί. Όπως ακριβώς το Plan 9 from Outer Space προσπάθησε να χωρέσει διάφορες φιγούρες του sci-fi και του τρόμου σε μία ταινία χωρίς απαραίτητα να έχει το πολύ στιβαρό σενάριο για να το υποστηρίξει. Αυτό ακριβώς κάνει και το Clones of Bruce Lee. Στηρίζεται πάνω στην αφορμή που αφορούσε πολλές από τις ταινίες του Bruce Ploitation, δηλαδή το θάνατο του Bruce Lee, βλέποντας ένα πτώμα το οποίο δεν μοιάζει καθόλου στην οθόνη. Ναι, δεν μοιάζει καθόλου με τον Bruce Lee, αλλά μετά βλέπουμε το κανονικό πτώμα του Bruce Lee. Ναι. Κλάση. Ωραία. Λεπτότητα. Κλάση shit. Έτσι. Και μετά ξεκινάμε να γνωρίζουμε τρεις από τους πιο έτσι χαρακτηριστικούς ήρωες του Bruce Ploitation. Να πούμε βέβαια είναι ότι. Είναι Dream Team. Να πούμε ότι αν σας θυμίζει κάτι η ταινία, στο πόσο ασύνδετη είναι, στις κλεμμένες μουσικές, γιατί δεν. Όπως αναγνωρίσατε είναι κλεμμένες κάποιες μουσικές. Και εγώ λέω το καλύτερο soundtrack που έχω ακούσει. Ποιος έγραψε το score? Να πούμε ότι όλοι το έγραψαν. Για εσάς και για εσές που είπατε ότι αυτή η μουσική μοιάζει με το theme το Warriors του Barry DeVorzon, δεν μοιάζει. Είναι το ίδιο κομμάτι. Είναι η μουσική από το Rocky. Βεβαίως. Αυτή η μουσική που δεν αναγνωρίζετε καθόλου. Μπράβο. Τι να κλέψουμε. Κλέψει από το Rocky. Λες να το καταλάβει κάποιος. Έλα ρε μου, ποιος το θυμάται. Σε περίπτωση λοιπόν που κάτι σας θυμίζει όλο αυτό, και επειδή ενδεχομένως να είδατε ότι ανακοινώσαμε ήδη την επόμενη ταινία που είναι πάλι Godfrey Ho. Δεν είναι τυχαία η σύνδεση, γιατί ο Godfrey είναι εμπλεκόμενος σε αυτή την ταινία. Ναι. Φυσικά. Οπότε τώρα έμαθε, επηρέασε, whatever. Όπου υπάρχει Godfrey, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Έτσι, να πούμε κιόλας ότι ο Godfrey Ho συμμετέχει και στο εξαιρετικό. Έχει την πινελιά του, την έχει αφήσει. Την υπογραφή, θα έλεγα. Ότι ο Godfrey Ho συμμετέχει στο εξαιρετικό πρόσφατο ντοκιμαντέρ, το νομίζω Enter the Clones of Bruce Lee. Enter the Clones of Bruce, μπράβο. Πρόσφατο, περσινό είναι. Ναι. Το οποίο κυκλοφόρησε και σε μια εξαιρετική κασετίνα από την Severin. Η πρώτη από ό,τι είπε η Severin κασετίνα του Bruce Ploitation. Το οποίο κυκλοφόρησε ως κασετίνα με το εξαιρετικό βιβλίο που έχω φέρει σήμερα, το This Fist Break Bricks του Gary Hendrix και του Chris Pogliali, με τον πρόλογο από τον Ρίζα των Wu-Tang Clan. Οπότε όλα καλά. Ο λόγος λοιπόν που έχει σημασία η εν λόγω ταινία είναι γιατί για σπανιότατη φορά βρίσκουμε στην ίδια ταινία πολλαπλούς κλόνους του Bruce Lee. Ναι. Δηλαδή πολλαπλούς ηθοποιούς που έβγαλαν τα λεφτάκια τους ή προσπάθησαν να βγάλουν τα λεφτάκια τους, εν πάση περιπτώσει, από
τις ταινίες του Bruce Ploitation. Τι εννοώ, μισό λεπτά γιατί έχασα και τη σελίδα, παιδιά. Θα το ξαναβρω τώρα. Τώρα χαιστήκαμε που κλάναμε. Δεν πειράζει. Θα το βρω που θα πάει, γιατί είναι μια εξαιρετική συλλογή όλων των Bruce Ploitation ηθοποιών. Θα το παραγγείλω μόλις πάω σπίτι αυτό. Ναι, είναι καταπληκτικό βιβλίο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και έρχεται μαζί με τι. Με την πρώτη κασετίνα του Bruce Ploitation που και έχει και το ντοκιμαντέρ. Έχει και το ντοκιμαντέρ, ναι, ναι, ναι. Okay. Και έχει και ταινίες. Ωραία, φίλε, ναι, ναι, και τις αφήσεις, ρε. Ναι, έχει artwork. Black Belt. Ναι, έχει artwork, είναι κατολικά πράγματα, παιδιά. Μισό λεπτό. Εντάξει, μπράβο στη Σέβερη, να πούμε. Να, εντάξει, γιατί είναι καταπληκτική δουλειά. Αυτό βέβαια είναι της Mondo το βιβλίο. Είναι μια ακόμα πιο ποιοτική εταιρεία από τη Σέβερη όσον αφορά τις. Η Mondo βγάζει soundtrack, βγάζει βιβλία. Okay. Πάντα λίγο υπερκοστολογημένα τα προϊόντα της Mondo, για να διευκρίνεις τον λόγο. Εντάξει. Μικρά ράνση. Ναι, αλλά είναι καλή δουλειά. Καλή, εξαιρετική δουλειά, το συζητάω. Το κυτρινό μαύρο. Με το Ron Βακλήφ, βεβαίως. Βεβαίως. Προσπαθώ, παιδιά, να το βρω τώρα, το έχω χάσει τελείως. Τι ψάχνουμε. Προσπαθώ να βρω αυτή την εικόνα. Βέβαια, το είδα λίγο. Bruce Lee Fights Back from the Grave, τι συζητάμε τώρα, έτσι. Εντάξει, μιλάμε για τεράστια ταινία. They Call Me Bruce Lee, Tiger's Claw. Να το φτάνουμε, παιδιά. Λοιπόν. Συγγνώμη, παιδιά, θα το βρω. Λοιπόν. Έχει ένα δυσέλιδο σαλόνι. Ναι, έχει ένα δυσέλιδο σαλόνι, λοιπόν, το Bruce Directory. Λοιπόν, για τη στην ελόγω ταινία, λοιπόν, παίζουν τρεις από τους πιο γνωστούς, όχι μόνο τρεις, είναι παραπάνω. Γαλάκτικος του Bruce Ploitation και είναι ο Dragon Lee, ο μαλλιάς πιο μπουφωτός από τους ηθοποιούς του Bruce Ploitation, έτσι, ναι. Ο οποίος για κάποιο λόγο έπρεπε συνέχεια να μας δίνει τους πύχεις του, γουστάρο, έτσι, ναι, συνέχεια. Είναι ο σπουδαίος Bruce Lee, που είναι ένας ηθοποιός που οι περισσότεροι συνδέουν με το είδος του Bruce Ploitation, είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους. Mm. Είναι αυτός που έχει λίγο την πιο στραβωμένη φάτσα και το πιο Beatles μαλλί. Ναι, ναι, ναι. Και είναι, θα λέγαμε, είναι και πιο αναγνωρίσιμος ίσως γιατί στα κιλά και στη γράμμα στα πιο κοντά στον Bruce Lee, γιατί και ο ίδιος το κυνηγούσε. Είναι ο σπουδαίος Bruce Lai, που ήταν μονίμως με μια κόμωση λίγο πιο μακριά. Κορεάτης. Βεβαίως. Ο Bruce Tai. Σπουδαίος Bruce Tai ασφαλώς, με όνομα βαρύ σαν ιστορία, και είναι ένας από τους οι τρεις Bruce Lee της ταινίας, είναι ο Dragon Lee, ο Bruce Lee και ο Bruce Tai. Mm. Αυτοί οι τρεις είναι, και μάλιστα ο Bruce Tai είναι ο μόνος που χάνει τη ζωή του από τους τρεις, δεν το χαλάσε. και μετά κάτσε, είναι... ο Bruce Lee είναι ο Bruce Tai. Όχι, άλλη. Okay. Ο Bruce Lee είναι άλλος από τον Bruce Tai. Είδες πόσο. Δεν τα βλέπεις, δεν βλέπεις. Ναι ρε φίλε, αλλά ο Bruce Lee χάνει τη ζωή του, ο Bruce Lee, νούμερο 3. Ο Bruce Tai χάνει τη ζωή του. Και ο Bruce Lee και ο Dragon Lee. Αυτοί είναι κανονικοί. Μένουν στην ταινία. Επιβιώνουν. Ωραία. Οπότε έχουμε τέσσερις. Τρεις έχουμε. Έχουμε τρεις που παίζουν τους κλόνους του Bruce Lee, αλλά παίζουν και άλλοι από τον Bruce Ploitation στην ταινία. Αυτό είναι γι' αυτό θεωρείται τύπου Mount Everest. All Star. Ναι, Mount Everest. Γιατί. Το πρόσεξα και μπερδεύτηκα. Σκέψου. Ναι, ναι. Μα γι' αυτό. Είναι κάτι σαν το Live Aid του Bruce Ploitation. Είναι όλοι εκεί. Ναι, πραγματικά. Και σκέψου λοιπόν. Σκέψου τώρα που έχουμε την άμεση επαφή με την πληροφορία. Σκέψου τότε λοιπόν το πόσο εύκολο ήταν να παρεξηγήσεις αν δεν ήξερες. Ποιος είναι ποιος. Και όχι μόνο ποιος είναι ποιος. Ότι αυτή η ταινία είναι Bruce Lee. Που πολλοί κόσμοι το θεώρησε. Ναι. Και μετά να απογοητεύεσαι. Μήπως δεν παίζει ο Bruce Lee. Ναι. Λοιπόν, όχι, έχουμε λοιπόν, τον πεθαμένο. Το Bruce Tai, ο οποίος είναι ο μόνος που πεθαίνει. Ο Dragon Lee και ο Bruce Lee, που ξαναλέω, είναι ο πιο ίσως αναγνωρίσιμος από τους Bruce Ploitation χαρακτήρες. Και βέβαια έχουμε και τον Bruce Lee, ο οποίος παίζει ρόλο, αλλά έχουμε και την παρουσία του Bolo Young, έναν από τους πιο έτσι αναγνωρίσιμους heavies στην ιστορία του martial arts κινηματογράφου και ένας ηθοποιός που έπαιξε σε πάρα πολλές ταινίες του Bruce Ploitation, κυρίως γιατί όταν του δόθηκε ευκαιρία να είναι on screen με τον Bruce Lee, to this day θεωρείται η πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη σύγκρουση δύο τιτάνων, γιατί σε περίπτωση που δεν έχετε δει το Enter the Dragon, συνυπάρχουν στην ίδια ταινία, δεν παλεύουν ποτέ. Ναι, ναι. Και θεωρείται to this day μια από τις πολύ μεγάλες χαμένες ευκαιρίες. Άρα ήθελα το δύο κόσμος. Ναι, οπότε επέστρεφε πολλές φορές ο Bolo Young στις ταινίες του Bruce Ploitation και πάλευε με τους. We have Bolo Young versus Bruce Lee at home. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Και από κάτω αυτό το screenshot ακριβώς που βλέπουμε τώρα. Που πλακώνεται στο ξύλο και με τους τρεις. Και εδώ, ναι, πλακώνεται και με τους τρεις. Την πρώτη φορά ως εκπαιδευτής και στο τέλος, στην τελική ευθεία της ταινίας, με τον Dragon Lee, μιας και πλέον προστατεύει τον κακό επιστήμονα. Από τους πιο χαλαρούς εκπαιδευτές. Ναι, μπράβο, καλά το κάνεις. Εννοείται. Δεν είναι. Πώς είναι στο. Αρχαιοληνικού τύπου διδάσκαλος. Ναι, δεν τους. Δεν κάνει καψόνια. Και σε περίπτωση που είχατε απορίες για το πόσοι ακόμα υπάρχουν, σας αναφέρω λοιπόν τους εξής. Ήταν ο Myron Bruce Lee. Myron Bruce Lee. Μύρονας. Ο Snapper Lee.
Ήταν ο Bruce K.L.E. με L.E.A. Ήταν ο Bruce, ο Bruce Lee με L.I. Ήταν ο Marty Lee, ο Johnny Yoon, ο Rocky Lee. Καλά, Rocky Lee, ναι. Η μοναδική γυναίκα στην κατηγορία, η Judy Lee, ο Su Lung, ο Bruce Lo, ασφαλώς, ο Bruce Chung, ο Robert Lee, ο Bruce Lee με Y. Αυτός με το μουστάκι, πες μου. Ο Bronson Lee, έτσι να τα λέμε αυτά. Ο Bruce Leung, ασφαλώς, ο Bruce Lee, ο Bruce Lee ασφαλώς, ο Evan Kim, ναι, ο Bruce Pak, ο Sonny Bruce και ο Dragon Lee ασφαλώς και νομίζω δεν είχα. Και ο Bruce Lo, τον είπα τον Bruce Lo. Ναι, τον ναι, είπα, ναι. Bruce. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο πέρα. Dragon Lee έχει παίξει και εκτός Bruce Ploitation. Όλοι παίξανε. Κοίταξε, πάντως φέρνει λίγο στο Deadpool εκεί πέρα που σκάνε όλοι Deadpool ναι, ναι, ναι. Σε κάποια φάση. Γιατί έψαξε Dragon Lee. Μπορούσαμε να τους βάλουμε όλους σε παίξει, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Strike of the Thunder Kick Tiger. Film δεν starring... ξέρω αν το έχετε δει, είπες. Ναι. Όχι, Στέλιο, δεν το έχουμε. Action drama film starring Καζανόβα Wong. Ναι, είναι ο Καζανόβα Wong, βεβαίως. Αυτό είναι το κανονικό του όνομα. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Καταπληκτικό όνομα. Ένα μπράβο στην οικογένεια του Καζανόβα Wong. Ή τον ατζέντη του που τον ονόμασε έτσι καλλιτεχνικά. Θέλω να εγώ. Πιστεύω ότι έτσι τον βαφτίσανε. Που δεν βαφτίζουν. Καλά, και εγώ, αλλά... ξεκάθαρα. Λοιπόν, αλλά... εγώ την περίμενα πολύ χειρότερη την ταινία. Καλά, είναι κακή, έτσι. Είναι κακή, αλλά είναι φιλμπιτ κακή. Εννοώ ότι. Ναι. Έχει κάποιες λεπτομέρειες, δηλαδή από τα μουστάκια, από το. Που λες, οκ, okay, αξίζει να το δω. Μια κοίταξε, φορά. Νομίζω ότι έχει όλα τα. Από την άβολη γύμνια, που είναι κάτι που έχουμε ξαναδεί εδώ. Ναι, θα φτάσουμε και σε αυτό, αλλά νομίζω ότι έχει η εν λόγω ταινία που υπάρχει και στην κασετίνα της Severin σε πάρα πολύ καλή έκδοση, με ενωμένες δύο κόπιες ουσιαστικά για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Ναι, και εδώ έτσι είναι από διάφορες. Ναι, ναι, ναι. Σε κάποια στιγμή αλλάζει το φιλμ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δύο-τρεις φορές γίνεται μεγάλη. Να πούμε λοιπόν ότι όπως πάρα πολλές ταινίες πολεμικών τεχνών στην ιστορία του είδους, εδώ έχουμε να κάνουμε μια ταινία που η συντριπτική πλειοψηφία του φιλμικού υλικού είναι σκηνές πολεμικών τεχνών. Ναι. Και εδώ ακριβώς είναι που σε σημεία κρεμάει η ταινία, και εδώ ακριβώς είναι το σημείο όπου ουσιαστικά αντιλαμβανόμαστε την αξία και τη τεράστια σημασία που έχουν οι martial arts choreographers και το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος σε αυτές τις ταινίες. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με martial arts choreography η οποία επαναλαμβάνεται πάρα πολύ. Αυτό πήγα να πω. Δεν είμαι ειδικός, αλλά μου φάνηκε όλο το ίδιο, ρε βαριέσαι, φίλε. Ναι. Βαριέσαι. Δηλαδή μηδέν φαντασία. Βαριέσαι. Λίγο. Και γι' αυτό ακριβώς έχουν τόσο μεγάλο. Γι' αυτό ακριβώς ο ρόλος του Bruce Lee πέρα από icon του είδους ήταν και στο martial arts choreography, γιατί ο Bruce Lee επί της ουσίας συμμετείχε ή αναλάμβανε πλήρως όλο το martial arts choreography στις ταινίες του, και γι' αυτό κιόλας θεωρείται ότι πέρα από ηθοποιός αυτές τις ταινίες προχώρησε το είδος και πολλά βήματα μπροστά, γιατί το έκανε πολύ πιο δυναμικό και... ενώ εδώ έχουμε, αν και υπάρχει ξεκάθαρη προσπάθεια να αποτυπώσουν το στυλ του Bruce Lee, υπάρχει μια ανάγκη να γυρίσουν χορογραφικά σε παλαιότερα πιο αργά είδη Kung Fu και κυρίως Kung Fu στυλ έχουμε εδώ πέρα, όπου είναι πιο αργά, πιο τελεγραφικά, και αυτό το κάνει πάρα πολύ βαρετό όταν το βλέπεις συνέχεια. Δεν υπάρχει δυναμισμός, είναι πάρα πολύ τελεγραφικά, 1, 2, 5, 8 κτλ. Είναι Δαλιανίδης λίγο. Μπράβο, πιο κυριολεκτικά χορευτικό λοιπόν. Πώς το λέγανε το χορογράφο του Δαλιανίδη, έλα. Μεταξόπουλος, Φώτης. Είναι πολύ Φώτης Μεταξόπουλος οι χορογραφίες εδώ. Είναι, ναι. Περίμενα λίγο να βγει και η Ρένα Βλαχοπούλου σε κάποια φάση. Βεβαίως. Και βέβαια υπάρχει ακριβώς μετά τον Bruce Lee και ένας άλλος ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στο martial arts choreography και στην ηθοποιία, που κι αυτός είναι πλάκι με τον Bruce Ploitation σε πολύ μικρότερο ρόλο και έγραψε τη δική του ιστορία και αυτό στο είδος γενικότερα, όχι στο είδος του Bruce Ploitation, στο χώρο των πολεμικών τεχνών, που ήταν ο Σάμο Χάνγκ, ένας τεράστιος θρύλος των πολεμικών τεχνών και ένας πάρα 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 πολύ σημαντικός χορογράφος, ο οποίος συνεργάστηκε και με τον Τζάκι Τσάν στο μέλλον. Επειδή έκανε σέντρα τώρα, η ταινία που σας είπα πριν αρχίσουμε, το Walled In, ναι. Twilight of the Warriors, ναι. Παίζει ο Σάμο Χάνγκ. Βέβαια, εντάξει. Και έχει κάνει τη χορογραφία. Εντάξει, ναι. Εκεί υπάρχει φαντασία. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Είναι καταπληκτικός χορογράφος. Ναι. Και παίζει κιόλας. Και ακριβώς εδώ υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα που έχουν πολλές Bruce Ploitation ταινίες, οι οποίες στην ανάγκη τους να βγάλουν υλικό γρήγορα, πολλές φορές δεν υπήρχε καν χορογραφία η οποία φτιαχνόταν. Είχε χρόνο να χορογραφηθεί και έβγαινε κάπως ένα by the numbers αποτέλεσμα. Και για να σας βοηθήσω λίγο στο πόσο σημαντική είναι η χορογραφία, ένα από τα βασικά προβλήματα που είχε ένα πρόσφατο παράδειγμα χορογραφίας πολεμικών τεχνών και ξύλου γενικότερα, είναι ότι οι σειρές της Marvel, οι τηλεοπτικές σειρές της Marvel, οι πρώτες που βγήκαν στο Netflix, που ήταν το Luke Cage, το Iron Fist και ο Daredevil,
Ο Daredevil, επειδή είχε αρχίσει να φτιάχνεται πολύ καιρό πριν, είχε αυτή την καταπληκτική σεκάνς στο διάδρομο όπου, που ήταν μονό πλάνο, που ο Daredevil πλακώνεται με... Ο Daredevil 20... είναι αυτός που δεν έβλεπε. Μπράβο. Ναι. Που πλακώνεται με 20 άτομα και είναι αψεγάδια στη σκηνή. Ναι. Καταπληκτική χορογραφία. Και γενικά ανώτερη σειρά. Και στον αντίποδα είχαμε το Iron Fist, που ήταν μια σειρά με έναν χαρακτήρα ο οποίος είναι ο Martial Arts Master, ας πούμε, εμπνευσμένος. Ναι. All about martial arts, θα πρέπει να είναι αυτή η σειρά. Κομιξικά από την μανία των πολεμικών τεχνών στα 70s. Και επειδή ο ηθοποιός τον βρήκαν κάπως τελευταία στιγμή στο casting, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, αντιλαμβάνομαι, λέει, τις φωνές διαμαρτυρίας σχετικά με τις σεκάνες πολεμικών τεχνών, αλλά πολλές φορές οι χορογραφίες μου τις έδειχναν μερικές ώρες πριν το γύρισμα. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το πόσο τεράστιο ρόλο παίζουν οι martial arts choreographers και οι action choreographers σε αυτές τις ταινίες. Είναι η διαφορά μεταξύ μιας ταινίας που δεν βλέπετε και μιας ταινίας που σου παίρνει το μυαλό ακόμα και αν δεν σ' αρέσουν οι εν λόγω ταινίες. Δηλαδή, λίγο πριν την ταινία του έλεγε αυτό θα κάνουμε. Του δείχνανε, επειδή έπρεπε αυτά τα επεισόδια να βγαίνουν γρήγορα. Ναι. Γιατί με εξαίρεση το Daredevil. Ήταν θέμα χρόνου δηλαδή. Ναι, οι υπόλοιπες σειρές άρχισαν να γίνονται ή να ολοκληρώνονται μετά την επιτυχία του Daredevil και λέει: το πιάσαμε, παιδιά. Πάμε να κάνουμε τα υπόλοιπα. Πάμε γρήγορα πριν ναι. ξεφύγει. Επομένως, ο Iron Fist ήταν σκηνές που ο άλλος πήγαινε για γύρισμα και το δείχνανε μερικές ώρες πριν. Του λέει: μάθετα. Okay. Τύπου αυτά θα κάνουμε σήμερα. Θα κάνεις αυτό και μετά θα κάνεις αυτό και μετά θα κάνεις εκείνο. Εντάξει, δεν βοήθαγε ότι έμοιαζε και σαν Αμερικάνος φοιτητής. Κοίταξε, τουρίστας στην Ευρώπη. Ήταν κοντά στο χαρακτήρα αυτό. Αμερικάνος ήταν ο Iron Fist. Όταν τον έβλεπες, περίμενες ότι θα παίξει frisbee. Γιατί, ρε φίλε, όταν έβλεπες τον Jim Cutta, ήταν καλύτερα. Και αυτό σε έμοιαζε λίγο. Α, αυτή είναι η σύγκριση. Εκεί το πάμε. Ναι. Εντάξει, τότε όχι. Πάσω. Γιατί δεν ήταν martial artist ο Jim Cutta. Σε παρακαλώ. Όχι, εγώ δεν πιστεύω. Αυτοί οι τρεις πάντως, σαν αθλητές οι ίδιοι, ξέρουν. Είναι οκ, okay, έτσι. Καταπληκτικοί αθλητές, δεν το συζητάμε. Ναι. Δηλαδή. Το potential αυτής της ταινίας ήταν τεράστιο όσον αφορά τις χορογραφικές σκηνές. Άρα λοιπόν, αν υπήρχε ένας χορογράφος, ένα budget για μουσική και ένα σκηνοθέτης, θα μπορούσε να γίνει μια ταινία που να είναι ωραία. Εγώ νομίζω ωραία ότι, ταινία, απλά είναι εμφανές ότι οι σκηνές χορογραφίας τις άφησαν λίγο στα χέρια των πρωταγωνιστών. Και την εμπειρία και την ικανότητα που είχαν ήδη. Να κάνουν πέρα επιτόπου, να βγουν λες. Ναι, συμμετέχονται στις σκηνές που συνέβαινε πάρα πολύ στις ταινίες του Hong Kong και γενικότερα τις πολεμικές ταινίες πολεμικών τεχνών που ήταν γραμμή παραγωγής και έπρεπε να βγουν γρήγορα. Και σε πάρα πολλές αυτές τις ταινίες υπήρχε αυτό το «έλα, βρείτε τα μόνοι σας, κάντε αυτό». Ξέρετε, ναι, ναι. Ναι, ναι. Σε ένα βαθμό μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που γίνεται στο professional wrestling και στην Ιαπωνία και στην Αμερική. Δηλαδή, okay. Αν είναι δύο έμπειροι παλαιστές, για παράδειγμα, το βρίσκουν as it goes. Δηλαδή λένε, λοιπόν, τώρα θα κάνεις αυτό. Και πολλές φορές θα δείτε σε τέτοιους αγώνες. Παίζει δηλαδή. Όπως έχουμε δει και στο μεγάλο. Μπορεί να παίξει σε αυτό το πράγμα αυτοσχεδιασμός. Ναι, ναι. Αν δηλαδή, ειδικά αν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν ναι. και έχουν παίξει σε άλλες σεκάνς. Δηλαδή ο Μπόλο Γιάνγκ που είχε παίξει με αρκετούς από αυτούς. Είναι πολύ πιθανό σε αυτές τις ταινίες να ήταν λίγο. Έλα, πάμε λίγο. Θα κάνω αυτό και θα κάνεις μετά εσύ αυτό και θα κάνεις αυτό και αυτό. Δηλαδή έπαιζε πάρα πολύ αυτό. Αλλά εδώ πέρα έχουμε λοιπόν να κάνουμε μια ταινία η οποία κάπως. Κάπως βαριέσαι μετά από λίγο. Λες, οκ, okay, το ίδιο πράγμα βλέπουμε. Είναι ο Dragon Lee, δείχνει πύχης. Όλοι ναι. σφίγγονται. Όλοι σφίγγονται. Συνέχεια. Αυτό, it can be good for you. Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν καθαρά θέμα αντιγράφου με Bruce Lee. Ο Bruce Lee είχε πάρα πολλές σκηνές όπου έσπαγε η δράση και έπρεπε να δείξει λίγο τη γράμμωσή του. Γιατί ήταν του his calling card, ρε παιδί μου. Και κάνει το έλα. Και τη μητούλα αυτά τι ιστορίες. Πάμε όμως να δούμε λίγο την υπόθεση της ταινίας. Μπράβο. Okay. Να ασχοληθούμε με τα σοβαρά πράγματα. Ναι. Αχιλλέα, θες να ξεκινήσεις εσύ. Ναι, πεθαίνει λοιπόν ο Bruce Lee. Τραγικός θάνατος. Τραγικός θάνατος. Και έρχεται ένας τυχαίος λευκός. Με έναν άλλον πιο γέρο τυχαίο λευκό. Ο Colin, για σένα. Ο Colin, ποιος είναι, ο Ξανθός ή ο άλλος. Ο πράκτορας. Ο πράκτορας της BSI ή SBI. SBI. Special Branch Investigation, κάτι τέτοιο. Βεβαίως. Βέβαια, σε κάποια σκηνή του ξέφυγε, αλλά. Δεν το ξαναγυρίσαμε. Ναι. Λέει, γεια σας, είμαστε από το FBI. Ναι, ναι. Εντάξει. Το άκουσες, έτσι. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Ή δεν το πρόσεξε κάποιος, λέει, εντάξει, τώρα δεν πειράζει. FBI, το εντάξει, ίδιο είναι μόνο. Λάθος το πράγμα. Μπερδεύτηκε τώρα με τα αρχικά. Το FBI, λοιπόν, παίρνει ένα δείγμα αίματος του νεκρού Bruce Lee και φτιάχνει τρεις κλόνους. Από κύτταρα. Ναι. Τον Bruce 1, τον Bruce 2 και τον Bruce 3. Και τον Bruce 3, με πολύ εφάνταστο όνομα. Για να μην μπερδευόμαστε. Βεβαίως. Για να πολεμήσουν το παγκόσμιο έγκλημα. Τον δόκτωρ Νι.
Όχι, δεν είναι, έχουν αποστολές. Έχουν αποστολές, να τα λέμε αυτά. Έχουν αποστολές, δεν είναι τίποτα μαλάκες. Ο πρώτος πάει, στέλνουν τον πρώτο στον κύριο Τσάι Λο. Μπράβο, τον Dragon Lee. Ναι, ο οποίος μπορεί να φαίνεται ως ένας καλός επιχειρηματίας, τίμιος, αλλά κάνει λαθρεμπόριο χρυσού. As you do. Βέβαια, με ράβδους χρυσού, μια ευγενική χορηγία της Άνιτας. Έτσι. Η χειρότερη ράβδη χρυσού στην ιστορία του κινηματογράφου. Ή σαν να λέμε ο Δανιανίδης ο Ματέμπορας, κάπως έτσι δηλαδή, ήταν διάβαση. Και οι άλλοι δύο πηγαίνουν στον αγαπημένο μου κακό. Το Dr. Engai. Ναι, ακούγεται Engai όπως να είναι. Με το καλύτερο πλάνο World Domination Ever, έτσι. Ο οποίος είναι προφανώς ο Ασιάτης Μπουγιουκλάκης. Ναι, ξεκάθαρα. Και έχει αυτό το γέλιο, το σατανικό, που ό,τι και να λέει, you have to kill him. Did you see him? Γελάνε και οι άλλοι. Γελάνε και όλοι και δίνουν άπλετο χρόνο σε αυτά τα γέλια. Δηλαδή, ο σκηνοθέτης δεν τα λυπήθηκε. Όχι, όχι. Απλά, αυτός δεν κάνει απλά λαθρεμπόριο χρυσού, κύριος Μπουγιουκλάκης. Θέλει να φτιάξει μια στρατιά. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ναι. Από. Πώς ήταν ο Μπρούτζινους... Πώς ήταν ο Τάλος. Ναι. Εξαιρετικό reference. Από Ταϊλανδούς Τάλους. Από οτόματον. Κάνει και alliteration. Ταϊτάλους. Μπράβο. Ναι. Από οτόματος. Πώς είχαν ρε παιδί μου ο Κινέζος αυτοκράτορας, δεν είχε το στρατό από τερακότα. Έχει μόνο ένα stipulation σε όλα τα οτόματόν τους. Να φοράτε άβολα χαλαρά σόβρακα. Ναι. Ναι. Και τρελή μπογιά, φιλέ. Τρελή μπογιά, η οποία μένει πάνω, όταν τους χτυπάνε εκεί για να δοκιμάσουν να πονάνε, μένει η μπογιά πάνω στα και καλά σιδερένια γκλόπ. Κατάλαβες γιατί μου άρεσε η ταινία. Θα μπορούσε απλά να μην την είχε αυτή την ιδέα μέσα. Πραγματικά όμως. Θα έχανε. Θα έλεγες, OK. Δηλαδή, βαριέσαι που βαριέσαι με τις κοινές μάχες, αλλά έχει τους αθλητές, το στρατό από. Μπρούτζινους. Από Μπρούτζο. Μπρούτζινους καρατέκα. Εντάξει, υπέροχο. Υπέροχο. Λοιπόν, και κάπου εκεί λοιπόν, ολοκληρώνοντας τις αποστολές τους με επιτυχία και οι τρεις, να πούμε κιόλας ότι παρά το γεγονός ότι αναφέρονται και οι τρεις από τους μεγάλους star του Bruxploitation, ο Dragon Lee δυστυχώς εμφανίζεται ελάχιστα on screen με τους άλλους δύο, παρά μόνο προς το τέλος. Υπήρχε όπου... κάποιος που ήταν από αυτούς τρεις πιο φίρμα ή όχι? Ήταν και εξίσου και οι τρεις. Νομίζω ότι αυτός ο οποίος προχώρησε κάπως παραπάνω την καριέρα του είναι ο Μπρους Λε. Γιατί έχει κάνει και. Κυρίως γιατί ο Μπρους Λε. Πάντως από τον directory που διάβασες, εγώ μου φάνηκαν πιο γνωστοί. Οι τρεις πιο γνωστοί είναι αυτοί που παίζουν. Ναι. Okay. Αυτοί ήταν. Αλλά το φοβερό με τον Μπρους Λε είναι ότι είναι ο μόνος ο οποίος πήγε την καριέρα του κάπως παραπέρα. Γιατί στη συνέχεια της ζωής του, όπως λέει και το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, όλοι τους. Όλοι οι ηθοποιοί που έπαιξαν τον Bruce Lee σε Bruce Ploitation ταινίες, αυτό το οποίο έγινε ξεκάθαρο μετά από καιρό είναι ότι σε κάποια φάση είπαν: ρε παιδιά, φτάνει. Θέλουμε να κάνουμε και πέντε πράγματα δικά μας. Δηλαδή θέλουμε λίγο να πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση. Θέλουμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Έχει κάνει το Inframan. Που είναι Super Inframan, που είναι το Superman. Τον Shaw Brothers. Αυτό είναι πιο πριν, το 75. Εντάξει, μαλάκα, okay. Το οποίο είναι με δαίμονες και Superman. Νομίζω αξίζει να το δούμε. Σούπερ Ίνφραμαν. Οφείλουμε να το δούμε. Και ο Μπρους Λε λοιπόν την άκουσε λίγο κατασκοπικά. Λίγο James Bondικά. Okay. Και έχει κάνει μια φανταστική κατασκοπική πολεμικό τέτοια ταινία με γυρίζοντας στο Παρίσι με τον Ρίτσαρτ Χάρισον, παιδιά. Μιλάμε για επικούρα έτσι, όχι μαλακίες τώρα. Δηλαδή μιλάμε για πολύ σπουδαία ταινία. Έχει κάνει και ένα future, ένα sci-fi action adventure, το Future Hunters, το 86, με το μεγάλο Richard Norton. Τι βλέπεις, έχει τι κάνει, έχει... Βλέπετε αφίσα. Εντάξει, μαλάκα. Κάθε μέρα μαθαίνεις, είδες τι ωραίο πράγμα. Αυτό δεν το ήξερα, ας πούμε. Ναι, είναι... Richard Norton, μεγάλος, στο άνθος της ηλικίας. Μεγάλος Richard Norton, ναι. Τον έχουμε δει, βεβαίως, έχει περάσει στο λατομείο. Αν έχει περάσει, λέει... Αν έχει περάσει. Αυτό το κατασκοπικό, ποιο λες τώρα, περίμενε. Ποιο λέει, ποιο κατασκοπικό. Κατά πάσα πιθανότητα είναι το σπουδαίο Challenge of the Tiger. Okay. Με Ρίτσαρτ Χάρισον και. Bruce Lee. Και Bruce Lee. Μπορεί να κάνω και λάθος γιατί νομίζω έχουν παίξει και σε άλλη ταινία μαζί, αλλά νομίζω ότι το Challenge of the Tiger, αν δεν κάνω λάθος, το 80.
Και όλοι αυτοί λοιπόν σε κάποια φάση είπαν, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να μείνουμε συνέχεια σε αυτό το είδος, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο με τη ζωή μας, ας πούμε. Ναι, αυτό. Φτάνει. Ναι. Και ο Bruce Lane είναι αυτός ο οποίος το πήγε λίγο πιο international. Okay. Έτσι, με γυρίσματα στο εξωτερικό και βέβαια αυτή τη μεγάλη ιστορία που βγαίνει από το ντοκιμαντέρ, που στο, αν δεν κάνω λάθος, το Challenge of the Tiger, στη γαλλική αφίσα εμφανίζεται το όνομα της Jane Seymour. Έτσι. Γιατί έτσι. Ρε φίλε. Γιατί vibes. Όχι, και επειδή κάνανε κάποια γυρίσματα σε ένα event για να έχουν και κάποια. Ότι ήταν και καλά κατάσκοποι, ρε παιδί μου, αυτοί οι δύο. Ναι. Και ψάχνανε έναν εγκληματία και ότι θα πήγαιναν σε ένα γκαλά για να γνωρίσουν τους ίδιους τον εγκληματία. Και κάποιος εντοπίζει στο εν λόγω γκαλά και κατέκανα γυρίσματα. Όχι, δεν ήταν στημένο γκαλά για την εγκληματία. Ήταν κανονικό γκαλά. Και ήταν και η Τζέιν Σέμερ και του λένε του Μπρους, πήγαινε, κάνε τις συστάσεις για να έχουμε το πλάνο. Και βλέπεις ένα αληθινό πλάνο. Πάει ο Μπρους λέει και τη φύγει το χέρι. Η Τζέιν Σέμερ με πλήρη απορία λέει: γεια σα, τι κάνετε. Και το βάζουν στην αφίσα τη γαλλική Avec Jane Seymour. Αυτό μου θυμίζει έναν. Μπράβο. Δεν θα ονομαστεί, έναν σπουδαίο παλιό αθλητικό γράφο. Τον μεγαλύτερο όλων. Ο οποίος είχε πετύχει κάποιο γνωστό προπονητή στο αεροδρόμιο και προκειμένου να βγάλει φωτογραφία ότι καλά του μίλησε, παίρνει ένα χαρτονόμισμα και του λέει: κύριε, σας έπεσε αυτό. Και απλώνει ο άλλος το χέρι. Φωτογράφος βγάζει φωτογραφία και λέει: είχαμε συνέντευξη με τον κύριο. Ναι, βεβαίως. Είναι αστικός θρύλος. Εγώ πιστεύω ότι έγινε και θέλω να πιστεύω ότι έγινε. Ναι, πάντως κατάλαβα. Δηλαδή, μπορεί απλά μπήκε στην αφίσα η Jane Seymour γιατί έτυχε να είναι στον καλά. Μπορεί να ήταν άλλη. Ναι, 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 κανονικά. Όχι ότι. Κανονικά, ναι, εννοείται. Μου αρέσουν αυτά τα κυρίλα. Εννοείται. Ναι, το ενδιαφέρον στοιχείο με τον κλόντζο Μπρους Λι είναι ότι είναι η μοναδική σκηνή μάχης στην ιστορία του είδους μεταξύ του Bruce Lee και του Dragon, του Bruce Lee και του Dragon Lee. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, γιατί είναι και αυτό ότι στην τελική ευθεία της ταινίας ο κακός επιστήμονας. Θα περάσουμε και σε αυτόν. Χωρίς να είναι ευχαριστημένος ο deal που έχει κάνει με τις μυστικές υπηρεσίες, αποφασίζει να γυρίσει, να βάλει τους κλόνους να παλέψουν μεταξύ τους για κάποιο λόγο που δεν εξηγείται ποτέ. Ο Dr. Lucas. Ναι, και ο τελευταίος να είναι ο βασιλιάς των κλόνων για κάποιο λόγο. Ναι. Έτσι. Παλεύουν μεταξύ τους λοιπόν και έχουμε εδώ την πολύ ωραία σκηνή μεταξύ Dragon Lee και Bruce Lee, όπου ο Bruce Lee κάνει τα δικά του λίγο τα πιο χορευτικά. Ο Dragon Lee δείχνει πύχης. Έτσι, ως οφείλει. Ναι, ναι. Έτσι. Γιατί είναι το μόνο πράγμα που φιδίσιος κάνει. Ναι, είναι το μόνο πράγμα που κάνει. Αυτό το. Με τους πύχες, το. Έρχεται από κάπου αυτό ή το σκέφτηκε μόνος του. Όχι, είναι ένα στυλ. Να πούμε κιόλας ότι σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, το Kung Fu εφάπτεται πάρα πολύ σε διάφορα λεγόμενα animal styles. Ναι. Τα οποία. Αυτό είναι το στενάχωρο. Ότι πολλά το φίδι style, ας πούμε. Ναι, πολλά από τα είδη του Kung Fu εμφανίζονται σε αυτή την ταινία, αλλά είναι τόσο κακό χορογραφημένα που περνάνε λίγο στα βαβά. Δυστυχώς. Ναι, ας μιλήσουμε λίγο για τον επιστήμονα, γιατί είναι καταπληκτικό. Είναι ο Τζον Τιμπεν, ο οποίος νομίζω είναι και ο μόνος που. Όχι ακριβώς, ήταν γνωστός του Μπρουσλί. Α, ναι. Ναι, ήταν γνωστός του Μπρουσλί. Δηλαδή είχαν προσωπική σχέση με τον Μπρουσλί. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί μπαίνει στη σελίδα του στο Wikipedia και λέει: Τζον Τιμπεν was a businessman, entrepreneur, an actor who most notably played the mob boss in Way of the Dragon. Βεβαίως. He was also an adventurer of sorts. Και λες, ναι. Ο οποίος άνθρωπος ήταν επιχειρηματίας και έπαιζε στις ταινίες από. Πώς το λένε, ρε παιδί. Από καύλα. Από καύλα. Ναι, ότι ναι. Θέλω να κάνω τον κακό στις ταινίες. Ναι. Και εκεί είχε γίνει και φίλος στο Way of the Dragon και μάλιστα έχει γράψει και ένα βιβλίο, έχω να σας πω, το οποίο λέγεται Remembering Bruce Lee. Έλα ρε. And John Benz. Other Adventures. Έχει ζήσει Μεξικό, ξέρει. Είναι ο ορισμός του adventure, παιδί μου. Είναι International Man of Mystery. Αυτό το πράγμα. Καταπληκτικό αυτό, ε. Έχει παίξει ταινία το 2019 με τον Godfrey Ho, το οποίο λέγεται Space Ninjas. Είναι μεγάλη περίπτωση τύπου. Οκ, θα επιστρέψουμε σε αυτόν λοιπόν. Να σημειώσουμε το όνομά του. Έχει καθόλου πληροφορίες στη Wikipedia για το τι entrepreneur είναι. Ναι. Για πες. Ναι. Τάπερ, λοιπόν, όχι. Έχει καταρχάς, είχε ανοίξει ένα franchise φαγάδικο στο Hong Kong, το οποίο λεγόταν World's Worst Sandwich and Sausage. Μπράβο! Ναι, ρε μαλάκα. Και είχε. Τον αγαπάω. Πήγε στο Hong Kong, ναι. Επειδή πούλησε 24 άλλο franchise είχε στην Αμερική, το πούλησε με gift shops και πήγε να μείνει στο Hong Kong. Έτσι. Καταπληκτικός, έτσι. Αυτοί είναι άνθρωποι. Βεβαίως. Ναι. Και άρχισε να κάνει παρέα με παραγωγούς. He became friends with Lee and Lee's family.
Μάλιστα. And he would come to his beach house on Lantau Island to go swimming. Καλά, εντάξει, μαλακά, ζωάρα έτσι. Αυτό, οπότε, ρε φίλε, και εσύ δεν τρέπεσαι όμως λίγο, αφού που ήσουν και φίλος του. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, δηλαδή. Τι θέλεις να τιμήσεις. Θες να τιμήσεις την. Στην, το, πώς το λένε. Κοίταξε, νομίζω, νομίζω ότι εκείνη την εποχή. Δεν, αυτή την αίσθηση ντροπής ή. Που γελάμε λίγο με το πόσο ξεδιάντροπο ήταν, δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση τότε. Ναι. Γιατί όμως. Ότι μήπως τον τιμούμε τώρα. Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός μεταξύ των τιμούμε και τη γενική αποδοχή που υπήρχε ευρύτερα στη βιομηχανία, ότι πέθανε πολύ νωρίς και η βιομηχανία δεν μπορεί να επιζήσει χωρίς αυτόν, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, θεωρώ ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες, μέχρι που άρχισαν να αντιδρούν οι ηθοποιοί που παίζαν τον Bruce Lee, ας πούμε, αναγνώριζαν τον necessity του πράγματος. Την αναγκαιότητα της ύπαρξης αυτών των ταινιών. Mm. Δηλαδή, όχι ότι έλα πάμε να εκμεταλλευτούμε τώρα. Αυτό. Καλά, ξεκάθαρα το εκμεταλλεύονταν το θάνατό του, σε σημείο γελίο, ας πούμε. Οι μόνοι που αντιδρούσαν έντονα ήταν η οικογένεια των Bruce Lee. Αλλά ποιος τους έχεζε αυτούς. Δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, σιγά μην έδινα σημασία τώρα στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Και κάτι τελευταίο για τον κύριο Μπεν. Βεβαίως. Τον Professor Lucas. Έχει παίξει στο Magnificent Seven. Και στο Night of the Iguana του John Huston. Δηλαδή, μαλάκα. Να η ράβδη χρυσού εδώ. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Ολόχρηση. Ολόχρηση ράβδη χρυσού. Ναι, ναι, ναι. Σε άριστη κατάσταση. Άνετα βαμμένη με αυτό το μαρκαδόρο τον Ασημί. Ξέρεις, ναι, 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 ναι. Φοβερός Dragon Lee εδώ τα βάζει με τύπο με μαχαίρι. Έψαξα να βρω soundtrack της ταινίας. Δεν υπάρχει κάπου. Αναρωτιέμαι γιατί. Παιδί μου, γιατί ήθελα να δω. Το compilation, ποια κομμάτια ακριβώς έχει. Είχαμε Warriors, είχαμε Rocky. Ναι. Εγώ αν ήμουν αυτή δεν θα έγραφα τι μουσική έβαλα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βοηθάμε. Ούτε αυτό τους ένοιαζε, ρε παιδί μου. Α, και να επιστρέψω λίγο σε αυτό που έλεγα για τα animal style στο Kung Fu. Ότι είναι κρίμα που η ταινία δεν καταφέρνει με καλύτερες χορογραφίες να αναδείξει τα στυλ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στυλ τα οποία αναδεικνύονται. Να πω ότι στο Kung Fu υπάρχουν, πρέπει να πω γύρω στα 16 με 17 στυλ ζώων βασισμένα πάνω στις κινήσεις των ζώων. Okay. Δηλαδή σε κάποια φάση βλέπουμε τον Bruce Lee να κάνει το περίφημο monkey style kung fu, το οποίο το είχαμε δει και στο Bloodsport, το monkey style. Mm. Το οποίο ποιος? Το monkey style είναι που κάνεις τις κινήσεις της μαϊμού. Okay. Που χοροπηδάς το έδαφος, ναι, okay, ναι, που πηγαίνεις, ναι, έτσι, που πηδάς την πλάτη του άλλου και τον καπανάς με γροθιές κτλ. Καλά. Ενοχλητικό, δεν μου αρέσει. Ναι, καλά, προφανώς και ο Dragon Lee δίνει πόνο με snake style, προφανώς, ναι, έτσι. Και μετά υπάρχει το Tiger Style, υπάρχει το Crane Style που είναι από τα πιο γνωστά. Ο Tiger Style που λέγανε και οι Wu-Tang Clan. Βεβαίως, mm-hmm, βεβαίως. Το Dragon Style, το Eagle Style, το Mantis. Πολλά, πολλά, πολλά. Τα οποία βασίζονται έχει σχέση με τις αρχικές θέσεις, ας πούμε, και του τι είδους κινήσεις κάνεις. Και στα χτυπήματα, στην κινησιολογία, ναι, των ζώων. Από εκεί παίρνονται οι κινήσεις και οι ιδέες για την εξέλιξη της κινησιολογίας. Τον Μπόλο Γιάνγκ ξέρει πάντως. Ναι, εντάξει. Γνωρίζει. Δεν κοροϊδεύει. Όχι, ο Μπόλο Γιάνγκ ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός ηθοποιός και με πάρα πολύ respect στον χώρο των πολεμικών τεχνών. Δηλαδή, εμείς τον μάθαμε αργά στη ζωή του. Δηλαδή, στην Ευρώπη γίνεται ευρύτερα γνωστός με τον Bloodsport που είναι ήδη. Ο κακός του Bloodsport. Ναι, και δεν είναι μικρός εκεί. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πρέπει να ήταν στον Bloodsport. Πόσο να είναι easy late 30s. Κοίτα, αν πούμε ότι ο Μπόλο Γιάνγκ έχει γεννηθεί, φίλες και φίλοι, το 46. Οπότε wow, τώρα. Είναι 78 είναι τώρα. 78. Ρε, είναι ένα 68. Ναι. Σε ύψος. Ναι. Okay, οκ. Το φαίνεται τεράστιος. Ναι. Σκέψου πόσο κοντή είναι οι άλλοι τρεις. Ρε φίλε, τι είναι 68. Δηλαδή. Οκ, okay, του ρίχνω εγώ 15 εκατοστά, όχι ρε. Εντάξει, μην το κάνεις και θέμα άμα τον δεις όμως. Όχι. Πού σε ρε κονδέ. Γιατί είναι ένα 68 και στο πλάτος. Ναι, ήταν τεράστιος, ναι, 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 ναι. Να το ο Μπόλο Γιάνγκ. Βεβαίως. Ο οποίος έχει μπει λίγο, έχει αδυνατήσει όπως τον βλέπω. Τώρα. Εντάξει, αυτός είναι τώρα. Το 2010 είναι αυτό. Εντάξει, ναι. Έχει χάσει το σπουδαίο ανθρώβιζο λίγο. Εντάξει, ρε, ναι, είναι και 70 τόσο χρονών. Ναι. Δηλαδή, okay. Πρέπει να προσέχεις και λίγο τα μεγάλα. Mm-hmm. Εντάξει, προφανώς και υπήρχε ενδεχομένως και λίγο αναβόλα. Mm-hmm. Προς Θεού, γιατί το λες αυτό. Λέω, ρε, παιδί μου, λέω για καμιά τρέλα που για που κατάλαβες. Επειδή ακούμπαγες ελληνικό καφέ στο βυζί του. Μας έχει τιμήσει ο Μπόλο Γιάνγκ το υπόγειο, βεβαίως. Βεβαίως και έχει και στο τιμήσει. DC 2000 με τον Billy Blanks. Mm-hmm. Ναι. Ήταν ήδη 40 παιδιά στον Bloodsport.
Είχε, okay. μόλις, είχε πατήσει τα 40 στην Bloodsport. Okay, και ήταν στην κατάσταση που ήταν. Δυνατός. Mm-hmm. Πολύ δυνατός. Ωραία, οπότε ο μεγάλος επιστήμονας λοιπόν αποφασίζει ότι αρκετά με τους μαλάκες, τους μυστικοπρακτορείτες, θα καταστρέψω το ίδιο μου το σχέδιο για κάποιο λόγο. Έτσι, as you do. Κάνοντας ένα άτυπο τουρνουά. Ναι, κάνοντας ένα άτυπο τουρνουά μεταξύ των. Χρωστούσαν λεφτά όμως. Ναι, του χρωστούσαν λεφτά και αναγνώριση θα πω εγώ, γιατί ήθελε και ένα respect. Αντιδρούν οι κλόνοι αφού τα βρίσκουν αναμετάξουν, αφού παίζουν και ένα απαραίτητο ξύλο. Ξέρεις που μου αρέσει, που πηγαίνει κάθε εκεί που παίζουν ξύλο, ναι, και τους λέει stop fighting, you've been freed. Και σταματάνε απλά να παίζουν ξύλο. Ναι. Γιατί όχι εδώ που τα λέμε. Δυστυχώς χάνουμε τον Bruce Lee, ο οποίος γνωρίζει τραγικό θάνατο από μια παγίδα με ακτίνες. Και ο Bruce Lee. Καλά, μην το ξαναπιάσουμε. Ναι, ο Bruce Lee, με συγχωρείτε, ο Bruce Lee είναι αυτός που παθαίνει τη ζημιά. Δυστυχώς λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Παθαίνει μεγάλη ζημιά ο Bruce Lee, ο οποίος χάνει την ζωή του τραγικά και δεν καταφέρει να τελειώσει την ταινία. Όμως την τελειώνει ο Bruce Lee με τον Dragon Lee. Ναι. Με τον Bruce Lee, μάλιστα, να είναι και αυτός ο οποίος τελικά τα βάζει με τον επιστήμονα, τον κακό επιστήμονα, καλά θυμάμαι. Μαζοντάς ποιος από τους δύο το όνομα. Κοίτα, τους μαζοντάς. Ο Dragon Lee τις έπαιξε με. Όχι, το επιστήμονα. Το Professor Lucas συλλαμβάνεται στο τέλος. Μην με ακουμπάτε. Σωστά. Είναι τελώς από βιντεάκι αντένα, ρε παιδί μου. Σωστά, 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 σωστά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό που κρατάω από την. Κρατάω πολλά πράγματα. Κρατάω τα γυαλιά. Ναι, ναι. Θέλω να βρω. Κάτι είχες. Είχες εσύ παλιά κάτι τέτοια γυαλιά. Έχω. Τα λεγόμενα ανθιπομπρουσλοχουντόγυαλα. Ναι. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Με λίγο από τσόντα. Με λίγο από τσόντα, με λίγο με. Πώς το λένε. Με δικτάτορα. Κρατάω τον κακό, Dr. Nine Guy, πώς το λένε. Ο οποίος είναι και λίγο. This war slow and weak will die. Ναι, ναι. Είναι και λίγο ο νιτσαϊκός υπεράνθρωπος εκεί μέσα. Βέβαια, Ubermans ξεκάθαρα. Μπράβο, Ubermans. Ο παδός. Και μια σκηνή στην παραλία. Όπου γυμνώστηθες κοπέλες. Ναι, ρε μαλάκα, ναι, ναι. Το ξεχάσαμε αυτό. Και έχει και κάτι άλλο αυτή η σκηνή. Είναι γυμνώστηθες κοπέλες, δεν βλέπουμε τίποτα. Γιατί έχει κάτι μαύρα. Η κόπια που είδα εγώ. Κόπια, ναι. Ναι. Και δεν είναι γυμνό, νομίζω δύο, είναι γυμνό. Και νομίζω είναι ο Dragon Lee και ο Bruce Lee. Αν και κάνω λάθος. Είναι που... ο ένας με το πιο κωμωδιακό, ας πούμε. Ναι, είναι εδώ η στιγμή, οι σκηνές στην ταινία που κάνουν τουρισμό. Ναι, ναι, σωστά. Sakura Killers. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Και από εδώ είμαστε τώρα. Ναι. Και οι κοπέλες αυτές, οι γυμνώστηθες, απειλούνται από κάποιον κακό στην ναι. παραλία. Και εκεί που λες, τώρα θα τον πλακώσει το ξύλο, λέει ο ένας Bruce Lee στον άλλον, πάμε να τη σώσουμε. Τι κάνει αυτό, άσερ, έχουμε δουλειά. Και φεύγουν. Φεύγουν, ναι. Ό,τι να. Εκεί που λες, πω, και τώρα θα παίξουν ξύλο να σώσουν τις κοπέλες. Και λέει, καλά, άστο τώρα, εντάξει. Και εδώ τώρα. Αφήνω ασχολείσαι. Αυτόν να φοβάσαι. Αναρωτιέσαι γιατί φεύγουν. Δεν μπορούσαν να είναι στην ίδια σκηνή, έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν έχεις αληθινή απορία. Μήπως δεν είναι η ίδια ταινία. Στην κόπια που έχω εγώ πάντως, που είναι από την κασετίνα της Severin, δεν έχει blurred. Βλέπεις κανονικό το. Γι' αυτό πληρώνεις. Εδώ με τοποθέτηση προϊόντος Fanta και Coca-Cola. Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικά. Χωρίς να μας εξηγεί κανείς, όχι μόνο γιατί χορεύουν, αλλά γιατί είναι σε παράταξη. Είναι, σε σειρά. Είναι στη σειρά. Στοιχηθείτε. Χορεύουν ναι. με πολύ ειλικρινή χαμόγελα. Πραγματικά. Δεν είναι καθόλου άβολο. Και δεν είναι καθόλου φοβισμένες που βρίσκονται εκεί υπό τις απειλές κάποιου. Ναι, μπράβο εδώ, Coca-Cola, μπράβο, πολλά πράγματα. Όχι, άλλη όχι, ταινία είναι έτσι. Όχι ιδιαίτερα με στο ρυθμό οι κοπέλες, θα τα λέμε αυτά. Όχι. Μπορεί να χορεύουν και χωρίς μουσική όμως. Οπότε. Ναι, έχεις πολύ δίκιο. Δεν πιστεύεις ότι δούλευε αυτό το κασετόφωνο. Νομίζω. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Εντάξει, ωραία ταινία, ωραία. Θέλετε να πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα σχόλια των επαιδιών, ναι. Βεβαίως, αφού πούμε ότι για ακόμη μια ταινία, προφητικά κάπως, ο Μπόλο Γιάνγκ σπάει τούβλα. Ναι, βάζει προφητικά κάπως. Hits don't bring back. Ναι, βεβαίως. Τα τούβλα δεν χτυπάνε από πίσω, το είδαμε. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε από το τελευταίο. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ο οποίος μας προτείνει μια άλλη ταινία που δεν έχει καμία σχέση με τον Bruxploitation. Γεια σου Κωνσταντίνε, δεν ξέρω τι όνειρο είδες. Είδα την ταινία όμως και είναι υπερθέαμα, την προτείνω. Η πρωταγωνίστρια έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει παίξει άξονα αντρικούς ρόλους σε διάφορες ταινίες. Το Heroic Fighting είναι άλλη μια καλή. Οκ. Ποια ταινία είναι? Δεν έχει σχέση. Το Child of Peach δεν έχει καμία σχέση. Okay.
Παιδιά, πιστεύω να καταλαβαίνετε ότι όταν ποστάρουμε κάτι το οποίο έχει να κάνει με μία ταινία, σχολιάζουμε από κάτω γιατί είναι εν λόγω ταινία, έτσι. Δεν είναι κάτι δύσκολο, νομίζω. Νομίζω. Λοιπόν, πάμε στο στάθητο γέρο, λοιπόν. Δεν ξέρω τι λέει για μένα που μπαίνω στον κόσμο του Bruce Lee με αυτές τις δύο ταινίες, χωρίς να έχω δει ακόμα τα original και γουστάρω. Γουστάρω τόσο που πέτυχα αυτές τις μέρες 7 inch με τίτλο Dance the Kung Fu και το αγόρασα χωρίς να το ακούσω. Και όταν άρχισαν να κατατροπώνουν οι εκλεκτοί κλόνοι τον οριχάλκινο σοβρακοφόρο στρατό του Δόκτωρο Νάι με δηλητηριώδη χόρτα βούρκωσα. Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν το κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων. Retitle. Κλασική περίπτωση κλωνοποίησης. Ωραίο. Πώς? Κλασική περίπτωση κλωνοποίησης. Ρικάστη, δεν με ενδιαφέρει η ομοιότητα. Θέλω να δω κλόνους στους κυρίους Τσάκο, Ναβέγκο και Ψάλτη. Υγεία και αγάπη σε όλους. Ψάλτης, α. Ψάλτης είχε το μαλλί. Λοιπόν. Φυσικ. Κική Μαυρίδου, γεια σας. Δηλώνω έτοιμη να κυκλοφορήσω με μπλουζάκι που να γράφει Thirsty for Bruxploitation. Πέρασα πολύ ωραία. Θαύμασα το πανηγυριώτικο μικρόφωνο του προφέσορα, όπως και την αδικαιολόγητη επιθυμία των εξοντών στα δημιουργήματά του, άλλος Κρόνος θα έλεγα, ενώ θα μπορούσε να κατακτήσει τα σύμπαντα με τα υπερόπλα του. Φανταστικές σκηνές με τους ατσαλένιους στρατιώτες που ταΐζονταν το φωνικό χορτάρι, χειροκρότησα με πάθος. Όμορφες στιλιστικές επιλογές, όμορφη μουσική, γενική μαγεία. Κλείνοντας τα πω, εκτός από τους κλόνους του Μπρούση, η ταινία έχει πληθώρα κλόνων Μανώλη Αγγελόπουλο, δεν θα καταφύγω στα έτοιμα. Ιγ, καταπληκτικό τέτρις με τα μαύρα τετραγωνάκια στα επίμαχα σημεία των γυμνών κοριτσιών. Best on Dragon Lee ή επίθεση των κλότσων. Ρικάστη, Κόλλιν, Σωτήρης Τζεβελέκος, Προφέσο Ελευθέριος Βενιζέλος, Μπρους 1 Γιώργος Καραγκούνης, Μπρους 2 Δημήτρης Αραβάκος, Μπρους 3 Γιούρκας Αιταρίδης, Τρέινερ Μπόλο Γιάνγκ Γιώργος Ορφανός, Τρέινερ δεύτερος με τα μπλε Σταύρος Παράβας, Τσάιλο Νίκος Βερλέκης, Σκηνοθέτης Γιώργος Αμανατίδης, Δόκτωρ Νάι Μιλτιάδη Σέβερτ, Τσακ Θωμάς Μαύρο. Α, είναι και ο Τσακ, ο οποίος και αυτός είναι τη γενική ονοματαξία γιατί είναι ίδιο. Ενώ δεν είναι από του κλόνου του Bruce Lee, είναι ίδιο με Bruce Lee. Okay. Ίδιο γυαλί, ίδιο μαλλί, τα πάντα. Εγώ όταν έκανα το recast, λέω ποιο είναι αυτό ο Τσακ. Ο Τέλος Τσακ είναι αυτό που βρίσκουν οι δύο όταν πάνε. Και είναι ίδιο με Bruce Lee. Λοιπόν, όλα τα γυαλιά ηλίου, γυαλιά Τζέφρι, Ντάμερ του Αχιλέα. Βεβαίω. Ο Αγγελόπουλο, ο Νίκο λέει, εγώ αν τα φοράω να θέσει τη φόρη. Εγώ αν τα φόραγα, λέω ο Νίκο Αγγελόπουλο, ένα. Thirsty for Kiki, παιδιά. Να ηρεμήσουμε λίγο, έτσι. Μάλιστα. Τι έχουμε πεσήματα μέσα στο chat, τι είναι, παιδιά. Το νου σας. Λοιπόν, τι είδαμε αυτή τη βδομάδα, λέει ο Μανώλης ο Κριτσοτάκης. Μια ταινία γροθιά στο στομάχι, κλωτσιά στην καροτίδα και κραπαζά στα αυτιά. Ένα πολιτικό μανιφέστο που καταγγέλει ευθέως το φαινόμενο του Bruxploitation μέσα από το διάλογο σκηνοθέτη παραγωγό σε μια ταινία Bruxploitation. Χρησιμοποιώντας τους ηθοποιούς του Bruxploitation που ποδίονται ηθοποιούς που θυσίασαν το προσωπικό του στυλ για να κάνουν καριέρα ως μπρουζλιτέτχη. Τυχαίο ότι ο σεναριογράφος της ταινίας δεν ξαναδούλεψε. Μήπως ενόχλησε κάποιος από τους πολλούς χορηγούς η επαναστατικότητά του. Τυχαίο ότι στο YouTube των μονοπωλίων το BSI μεταφράστηκε ως SBI. Μήπως κάποιοι υψηλά ιστάμενοι δεν θέλουν ο λαός να μάθει την αλήθεια. Τι μας κρύβουν. Τυχαίο ότι τα ζόμπι που σίγουρα δεν είναι χορτοφάγα είναι άψυχοι υπηρέτες των αφεντικών με καρδιά από σίδερο. Αν δεν είναι αυτό μια αλληγορία για την κοινωνία της αλωτρίως, δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Retitle. Ήταν όλοι τους κλονιά μου. Τρεις και το Bruce Lee από τη μάνα. Για την ιστορία, ο ελληνικός καθόλου ρατσιστικός τίτλος ήταν Τρεις κίτρινοι δυναμίτες. Μάλιστα. Ρικάστη, καθηγητής Λούκας Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος, Κάθη και Χωματά, Κόλινς Μάκης Δελαπόρτας, εκπαιδευτής Μπόλο Γιάνγκ Σπύρος Μπουρνάζος, ναι, Τσάι Λό Μανώλης Αγελόπουλος, σκηνοθέτης Τόνης Φίνος, Δόκτωρ Νά Γιώργος Τζιφός. Για την τριάδα των Μπρουσλίδων προτείνω μια τριάδα από το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. 1. Γιάννης Καλατζής. 2. Φίλιππος Νικολάου. 3. Γιάννης Κατέβας. Κορυφαία σκηνή όταν ο Μπρους 1 καταδιώκει τους γκουνς που σαν πειρατές από τα Αστερίξ ξεφεύγουν κάνοντας κουπί με τα χέρια και ο Μπρους κολυμπώντας προλαβαίνει βγαίνοντας από το νερό ύποπτα στεγνός. Κορυφαίος διάλογος. Σύντομα θα κυβερνήσω τον κόσμο. Και εμείς τι θα απογίνουμε. Κάτσε κάτω, μωρή. Βλέποντας αυτό το έπος, σκέφτηκα γιατί να μην έχουμε θυσιακές κωμωδίες με φαλακρούς πρωταγωνιστές που θα ονομάζονταν Γκουσγκούρης, Γκουσγκούβης και Γκουσγκούτης και φυσικά όλοι Κώστας. Ως πότε αυτή η χώρα θα παραμένει απλώς θεατής των εξελίξεων. Τόμας Τόμας. Γεια χαρά, Dan στο beat. Δυστυχώς, λόγω μετακόμισης στην καινούργια μου βάση εξαιτίας των σπουδών και απουσίας του ίντερνετ, δεν κατάφερα να δω την πρώτη ταινία της καινούργιας ενότητας, αλλά επιστρέφω για μια ταινία που δεν έχει έναν Bruce Lee αλλά τρεις. Εντάξει, μπορεί η πλοκή να μην διεκδικεί και Όσκαρ, αλλά έχει μια ώρα και 20 λεπτά χορταστικών φαπών και κλωτσών. Τώρα ρικάστηκε Retitle. Retitle. Ο Λί, ο Δυσαλί και ο Τρισαλί. Ρικάστη. Μπρους Λί 1, 2 ή 3. Νίκος Γκάλης, Sports. Μπρους Λί 1, 2 ή 3. Μίλτος Τεντόγλου, Sports. Μπρους Λί 1, 2 ή 3. Έρικ Μπέρντον. Ο φρόντμαν του συγκροτήματος των Animals, καθώς είναι παντρεμένος με τη Μαριάννα Προεστού. Το δέχομαι. Το δέχομαι. Μπόλο Γιάνγκ, Τόλης Βοσκόπουλος. Στην κλίμακα Nightstick είναι 6,5 στα 10. Bye. Νικ Τρίτον, χαιρετώ το Λάκο. Δεν είμαι καλό στα λόγια. Συμμετέχω πρώτη φορά και κατευθείαν στο ψητό. Retitle. Μπρους Λί και Τρισαλί. Κώστας Κουκουβής.
Απλό και καλό. Ναι, καλό. Ξεκίνησε δυναμικά, αλλά στο τέλος έχασε κάπως το νόημα. Κρίμα για τον τεράστιο Μπόλο Γιάνγκ. Είχε πάντως αρκετές μεγάλες σκηνές. Τον κλόνα ένα να κολυμπάει προς αγκυροβολημένο πλοίο πριν προλάβουν να σηκώσουν άγκυρα. Αυτή η πρώτη αποστολή είχε λίγο premonition για το γιο του Λί κιόλας. Τους κλόνους 2 και 3 να ταξιδεύουν τα Ιλάνδη όπου συναντούν το σύνδεσμό τους που σίγουρα ήταν unregistered κλόνος από άλλο γιατρό. Την ατσαλένια φρουρά που στην πρώτη επαφή στόματος με χόρτο μασούσαν και κατάπιναν. Το ατού της ταινίας πάντως πιστεύω ότι είναι ταχυτικά εφέ βγαλμένα από Little Mortal Kombat aka Tattoo Assassins. Περιμένα πώς και πώς να ακουστεί ένα toasty κάπου ανάμεσα όλα τα κόμπος. Για ρικάστη δεν το έχω αυτή τη φορά. Ενώ για retitle έλεγα να αφήσω τον απλούστατο τεράστιο επίσημο τίτλο Οι τρεις κίτρινοι δυναμίτες, αλλά θα ψηφίσω Κώστα Σκέτο. Οπότε δεν έχουμε φτάσει στον. Ο Κώστας Σκέτος τον έχουμε πει ακόμα? Όχι. Όχι. Οπότε έχουμε ήδη ψήφο για Κώστα Σκέτο. Μαρία Κακούρη. Αφού χάσαμε τον έναν, hello, hello, δεν φτιάχνουμε τρεις να έχουμε καβάντζα, είπαν. Και το έκαναν και μπράβο τους. Γιατί έτσι έχουμε τα τρία βασικά συνολάκια του Μπρουσ Λι. Μπλουζάκι λευκό με βε, μπλουζάκι λευκό κανονικό, αλλά και ξόβιζο, όλα αυτά μαζουμένα σε μια σκηνή, άρα εγώ είμαι καλυμμένη. Πρώτη φορά είδα βέβαια κλόνους να μην μοιάζουμε το πρότυπο, αλλά και να μετάξει τον. Μας νοιάζει? Όχι. Οι σκηνές μάχησαν για κλάματα, ναι. Παρακολουθούσα κάθε 5 λεπτά τον Μπρουσ Λι να κάνει την κίνηση λογάκι της Παναγίας, ναι. Ντρέπομαι γι' αυτό, καθόλου. Εγώ την καταυχαριστήθηκα την ταινία. Εδώ είχε άνδρες βαμμένους μπρονζέ που όταν τους χτυπάς ακούγεται σαν να βαράζει ντενεκέ. Άνετα πάνω στη μάχη θα μπορούσε να τους πεις. Άιντε βρε ντενεκέ, ξεχάνονται, με τη φωνή του Ευάγγελου Γιαννόπουλου φυσικά. Ριτάιτλι. Ο πόλεμος των κλόνων και οι τρεις ήταν υπέροχοι. Ρικάστη Μπρουσ Λι 1 Πάνος Μιχαλόπουλος, 2 Αντώνιο Λί, έχει πάει στην Ανίτα Πάνια, σωστό. 3 Σωτήρης Μουστάκας, Κόλον Κόλλιν, Μάγκης Δελαπόρτας, Προφέσορ Λούκας, Τόνης Γιακοβάκης, ο παπάς το ροζ γάτος, σκηνοθέτης Τόνης Φίνος. Α, ερώτηση. Στην αρχή ακούγεται το σκορ του Warriors ή μου φάνηκε? Όλοι παιδιά το έχετε κάνει αυτό το τέτοιο, την ερώτηση, έτσι. Λοιπόν, Μανώλης Γεωργακάκης, χαίρετε γίγαντες του Ιρού Κάτς, παραδίδω ριτάιτλ, ποια ντόλυρα πιστόλη. Ναι. Τζον Λάμπος, αγαπάμε Bruce Loitation, αγαπάμε Philpitts. Έχω καιρό να αφήσω σχόλιο, αν και βλέπω και ακούω τα πάντα. Θα αφήσω όμως έτσι ένα retitle τιμή σε ένα και οπότε. Retitle Bruce από τα Lidl. Από τα Lidl. Ωραία. Ο Μεσχιάνος Στασόπουλος με έχει με το αγάπη μου κλωνοποίησα τον Bruce Lee. Άρα έχουμε για πρώτη φορά. Διπλό τέτοιο. Διπλό ψήφο. Ναι. Οπότε ψηφίζω το δικό του, για το δικό μου ντρέπομαι. Ιγ 2, αγαπώ σας. Και εμείς παλικάρι μου. Γιώργος Τσάγκο, Bruce Lee, Dolly 3-1. Ξενοφούν Κουσίδης. Καλημέρα στο υπόγειο. Έχοντας δει πάνω από 50 Bruce Loitation ταινίες μέχρι στιγμής, μπράβο Ξενοφόντα, γι' αυτό σας αγαπάμε. Η χαρά μου που επιτέλους ασχολείται το υπόγειο με αυτό το αβυσαλαίο και μνημειώδες είδος δεν κρύβεται. Δεν θα κουράσω πολύ όμως, ρικάστη. Dragon Lee ή Bruce Lee, Lucky Giordanelli. Bruce Lee ή Bruce Lee 2, Κώστας Χατζηχρήστος. Bruce Lee ή Bruce Lee 3, Ορφέας Αυγουστίδης. Μπόλο Γιάνγκ ή Μαρία Κορινθίου. Ιγ, Μάκη, ελπίζω να μιλήσει τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο και τα ανδρόβιζα του αγαπημένου μας Μπόλο. Κανονικά θα πρέπει να κάνουμε ένα επεισόδιο μόνο για τα βυζιά του Μπόλο Γιάνγκ. Ένα special. Αλλά θα γίνει και αυτό. Μαζί με τα αντρόβιζα του Billy Blanks θα ήταν ναι, καλό. Ναι, ναι, ναι. Κάθριν Βαγιονάκη. Πόσοι Bruce Lee χρειάζονται για να αλλάξουν μια λάμπα? Enter the Clones. Μετά το χούφτωμα του θανάτου, Bruce Lee οδηγείται σπεσμένα στα επίγοντα που διαπιστώνεται το μοιραίο ότι ήρθε η ώρα πριν καν κρυώσει 20 λεπτά ρε κανάγες να κατασκευαστούν οι κλόνοι του. Μέσω της επιστήμης, TM, σε μερικές ώρες έχουμε τρεις ενήλικους ετοιμοπόλεμους κλόνους έτοιμους για όλα, κυρίως για ξύλο, όχι τίποτα επαρξιακά και έτσι. Μετά την training montage on acid εκπαίδευσή τους, οι κλόνοι αποστέλλονται να βγάλουν με ροκάματος μυστικοί προάκτορες, με αξιοσημείωτη επιτυχία. Στη σκηνή παραλία θα τολμήσω ένα conspiracy theory, ο Κυριούλης ήταν ο σεναριογράφος. Οι μενάδες τον έπνιξαν στα αλήθεια και γι' αυτό το λόγο το σενάριο είναι σε τέτοια αποσύνθεση. Ίσως. Κορυφαία σκηνή. Ο δόκτωρ με το μικρόφωνο σαν μανιακός δρυμαδόρος. Ριτάιτλι. Είναι τρελή αυτή η Bruce Lee ή του κλόνου και του μπάτσου. Subtitle και οι τρεις ήταν συγκλονιστικοί. Το του κλόνου και του μπάτσου μου άρεσε πάρα πολύ. Για να μην επαναλαμβάνομαι και κουράσω, add περούκες όλο το ρικάστη as you see fit. Ρικάστη, κλόνι Bruce Lee, Παντελής Καναράκης, Αντώνης Σαμαράς, νέος Στάθης Ψάλτης, Colin B. S. Aiden, Μάικη Δελαπόρτας, Δόκτωρ Λούκας Αλέκος Αλαβάνος, Τσάι Λό Δημήτρης Πιατάς, σκηνοθέτης Νίκος Μαστοράκης, ναι! Δόκτωρ Νάι, παράγοντας Εδεσαϊκού, βοηθός Δόκτωρος Τάσος Παλατζίδης, προπονητής στα μπλε Κατερίνα Στανίση. PS Children, stop picking your noses now. Άγγελος Αναστασόπουλος. Περιμέναμε 8 σες long, αλλά εσυνέβηκε. Βουτανάμε στο μυρωδάτο βιολογικό καθαρισμό του προσπλοητέισον. Έχω ξεκοκαλίσει το είδος και το αγαπημένο μου παραμένει το The Dragon Lives Again. Μπράβο, αγόρι μου. Ο Ποπρούς πηγαίνει στην κόλαση για να αντιμετωπίσει τον Δράκουλα και τον James Bond. Άχαστο. Τι είναι όμως η κλόνη του Bruce Lee? Είναι τρεις τύποι φτιστοί ο θρυλικός μαχητής που μπλέγουν σε σπαρταϊτές περιπέτειες με λαχταριστά μπερδέματα. Μοιάζουν με τον Bruce. Βάλ τους εκεί ένα γυαλί, κάνε και μια κουπ. Πες να σκουπίσουν συνέχεια τη μύτη τους σαν λαϊκός τραγουδιστής που έπεσε στα λουκούμια. Ζήτα να κουνάνε και το κεφάλι και το μασκαρέψαμε. Αλλά αυτό που γουσταρίζω περισσότερο από κάθε τι άλλο στο ζάνδρο του προσπλοητέισον είναι η ήχη από τις μπουνιές που είναι ξεκάθαρα σκορδάκια που μου παίρνει η μάνα μου και μου λέει ότι είναι πιο cool από τις γουρούνες και τα δυναμητάκια που έπαιρναν στο μεγάλο μου ξάδερφο. Πριν προχωρήσουμε στο retitle, αξίζει μια βόλτα από τα plot keywords του IMDb που περιλαμβάνουν το female frontal nudity, death of Bruce Lee και character says so far so good, μια λέξη κλειδί που όλοι έχουμε ψάξει ώστε να έχουμε πλήρη γνώση όλων των ταινιών που καλεί την κατηγορία. Αναγκαστικά θα παίξω μπάλα μονάχα στο retitle, μια και μπα και αρχίσει ο γάνα ανάκτη τη νικητήρια ζώνη τη Αγία Ζώνη. Retitle. Αγάπη μου, κλωνοποίησα τον Bruce Lee ή έλα να κλωνοποιηθούμε, darling. Άντε, τσάω, αγόρια. Και αν δεν πιστεί
κάποιο από τον James Bond και τον Δράκουλα, να πούμε ότι ο Eric Chan κάνει το motherfucking Popeye στην ταινία Λέω Ξενοφώντα. Σε αγαπώ, του λέει ο Άγγελο. Μια παράκληση για εμά του ψυχαναγκαστικού. Μην τρώτε κοντά στα μικρόφωνα. Τάσο δουλειά σου. Σπύρο Τσαμπικάκη. Πώ φαίνεται κάποιο που αρχίζει εγώ πρόσφατα. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα στον πάτο του Λάκου. Τι ωραία, ξυλίκι είχε, μπρουσλίδε έχει, άβολη σιωπή ανάμεσα στο ντάμπινγκ έχει. Εμένα πάντω τα καλύπτα στάνταρ μου. Επίση το funk θέμα στο 14 λεπτό που μπρουσλίδε τσακώνονται με τον αέρα πολύ μου άρεσε. Εύκολα κούμπονα τρία τζιντόνικα ακούγοντά το. Ένδοξε στιγμέ επίση στο σκηνή μάχη που πάει ο άλλο στο ναυπηγείο να παίξει ξυλίκι φορώντα τον γκί του και τη μαύρη ζώνη, γιατί πώ αλλιώ θα ξέρουμε ότι ξέρει καράτε. Μια χαρά ταινία είναι και έχει πολλά άστρα μπλουζάκια που επίση προσθέτουν την καλλιτεχνική αξία. Να τα λέμε και αυτά. Πολύ ωραία πέρασα. Κλίμακα Nightstick 5 στα 10, κλίμακα Ατσιλέα 7 στα 10. Retitle, κλονίστηκε το είναι του Μπρουσλί από τα Lidl. Γιώργος Παρταλίδης, καλημέρα στο κρου. Στο παιδικό μου μυαλό, αν ο πρωταγωνιστής ήταν Ασιάτης, είχε μάλλον Playmobil και έδρανε πολλούς, ταυτόχρονα βγάζοντας κραυγές, τότε ξεκάθαρα βλέπαμε Bruce Lee. Το μοντάζ ταινίας ήταν το πιο βίο, ήταν πιο βίο και από τις πολεμικές της χορογραφίες, αλλά η αθλειότητα των χιντικών εφέ και της μεταγλώτησης απογειώνει την ταινία σε ένα τίμιο 7-10 του είδους της. Ο προφέσορας ρώτησε casual αν τους περισσεύει καμιά σύριγγα, αλλά ξέχασε να ρωτήσει για καναφορείο, οπότε τους κλόνους πριν τους φορέσουν το τσίγκο στο κεφάλι, έπρεπε να τους μεταφέρουν σαν μεθυσμένους μπαρμπάδες που έχουν φορτωθεί ένα κάρο ταβερνόξυλο. Άβολο στοιχεία της ταινίας, τα ντουμπλαρισμένα γέλια στα γυμνά κορίτσια της παραλίας που χαμογελούσαν λιγότερο από τις νοσοκόμες που μετέφεραν τον original Bruce Lee με καρδιακή ανεπάρκεια. Πριν όμως προλάβει να καταρκυλήσει η σκέψη μου στην παιδική πορνεία της Ταϊλάνδης, οι κλόνοι ταΐζανε ήδη ματζούνια τους κρυσοβαμμένους δενεκέδες και ξεχάστηκαν. Μπρουσ 1, Πάνος Μιχαλόπουλος. Μπρουσ 2, Νίκος Γαλανός. Μπρουσ 3, Ανδρέας Μπάρκουλης. Μουσκουλιάρης διδάσκαλος, Αλέξανδρος Πετρίδης. Μυστακιοφόρος διδάσκαλος, Μανώλης Αγγελόπουλος. Παραγωγός Μάκης Σομιάδης. Κόλλιν Παναγιώτης Σουπιάδης. Δόκτωρ Νάι Σπύρος Καλογύρου. Προφέσορας Δημήτρης Πετρόπουλος. Νάντσι Βίνα Ασίκη. Κάθι Ελένη Φιλίνη. Τελευταίος κλόνος Φαβοριτοφόρος. Σίντζι Καγκάουα, Sports. Δεν μετράει, δεν έχει παίξει. Α, έχει παίξει την αδάφισκα στον ΠΑΟΚ. Μετράει. Βεβαίως. Ριτάιτλι, τα κλονάκια ή τριπλή απειλή. Ωραίο. Φιλιά. Ο Άγγελος μας λέει να τσεκάρετε το Enter the Clones of Blue Sea. Το ξέρουμε, Άγγελε, ευχαριστούμε. Αλέξη Πριτσαπίδουλας, όπα, έπεσε και το μικρόφωνο. Γρήγορο Ρικάστη, Μπρουσ 1, Καγκάβα ή Καγκάουα για τους μορφωμένοι. Μπρουσ 2, Φουκούντα, Ιωνικός. Μπρουσ 3, Καζιγιάμα. Και τρεις σπότς και τρεις Τζαπωνέζοι, αλλά έλα μωρέ αδερφάκι, τώρα ασούμε, όλοι οι χιστομάτιδες ίδιοι είναι. Τους ρίχνουμε και μια περούκα με κόμος, Playmobil και όλα κομπλέ. Ριτάιτλι, συντάζομαι με Κώστα Σκέτο, ασούμε. Φυλάκια ρουφιχτά. Άρα έχουμε τρίτη δεύτερη ψήφο για Κώστα Σκέτο που έχει κλείσει, νομίζω. Έτσι. Ναι, αγάπη μου, κλωνοποίησα τον. Ναι, ναι, ναι. Εγώ ψηφίζω Ακυλέα Λί. Από το Βασίλη Λία Χουλιάρα, τον μόνιμο φαν του Αχιλέα. Όχι, θα με κυνηγά όλη η κοινότητα. Ναι. Δεν ξέρω. Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι πολύ καιρό ακροάτρια, αλλά πρώτη φορά συμμετέχουσα. Γεια σου, Μαρία Γεωργίου. Τι να πρωτοπώ για αυτό το έργο. Καράτε είχε, Μπρουσ Λί είχε, επιστήμονες είχε, Μπρουσ Λί είχε, δολοπλοκίες είχε, Μπρουσ Λί είχε. Είχε ακόμα και ταινία μέσα στην ταινία. Δηλαδή, ο Όμηρος που χρησιμοποιούσε τον εγκυβωτισμό ως αφηγηματικό μέσο καλύτερος ήτανε. Ρικάστη μου ήρθε μόνο ο Σπύρος Καλογύρος, Δόκτωρ Νάι, Ριτάιτλι. Ήταν ένας, ήταν δυο, ήταν τρεις, ήταν όλοι τους Μπρουσ Λίς. Ωραίο. Στέλιος Ναλμπάντης, χαιρετώ τους τρεις κλόνους Αγία Ζώνη. Ταινιάρα 7 στα 10, επί 3, δηλαδή 21 στα 30. Απολαύσαμε χειρουργείο χωρίς να λειτουργεί κανένα μηχάνημα. Θυμηθήκαμε το Στάθη Ψάλτη στα βράχια του Έλα να γυμνοθούμε. Μάθαμε ότι στην Μπανκόκ οι γυναίκες κυκλοφορούν γυμνές, όλες. Και γελάσαμε την ιδέα του σκηνοθέτη στην ταινία να κεφαλοποιήσει το θάνατο του Λί. Σοβαρά τώρα. Για το Ρικάστα, ζητήσω ταπεινά να αναθεωρηθεί ο κανόνας της αντοπιότητας, έστω για μία φορά. Όχι. Μπρουσ Λί 1, ο Μπρουσ Λί. Μπρουσ Λί 2, ο Μπρουσ Λί. Μπρουσ Λί 3, ο Μπρουσ Λί. Καθηγητής ο Χρήστος Καλογρίτσας. Σκηνοθέτης Νίκος Γαλανός. Κόλλιν Άλκης Παναγιωτίδης. Κρίμα γιατί είναι ίδιος ο Κρόιφ. Ριτάιτλι, Μαλί Γιαλί. Και έχουμε τρεις Μπρουσ Λί. Φιλιά. Παιδιά, σε μεγάλα κέφια είστε με τους τίτλους. Κώστα Σκέτος, Ριτάιτλι, Γιαλί Μαλί, Κυκλώνη του Μπρουσ Λί. Δεν θεωρώ ότι είναι το καλύτερο που έχουμε ακούσει, αλλά έχει πάρει ψήφους. Ναι, δημοκρατία. Όχι, ποιο. Του Κώστα του Σκέτου το title είναι Γυαλί, Μαλί και Κλόνι του Μπρουσ Λί. Δεν θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τίτλος που έχουμε ακούσει σήμερα. Κοίτα, εμένα του Κλόνι και του Μπάτσου. Ναι, αλλά έχει ψηφιστεί δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, η Κλόν του Μπρουσ Λί ή το Σόι του Μπρουσ Λί, λέει ο Παναγιώτης ο Σάβας. Τα υπόλοιπα δεν προκάμω να τα κάνω. Και κάπως έτσι τελειώνουμε. Λοιπόν, Μπρουσ Λί 1 είναι ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Και καλά κάνει. Μπρουσ Λί 2. Σαραβάκος, Σαμαράς, Βέγκος, Φίλιππος Νικολάου, Φουκουντά, Αντώνιο Λί, Νίκος Γαλανός, Τεντόγλου, Χατζηχρήστος, πάμε Φίλιππο Νικολάου εγώ. Δεν ξέρω. Θέλετε. Ναι, ναι, ναι. Φίλιππο Νικολάου, πολύ ωραίο. Μπρουσ Λί 3. Γιούρκα Σαϊταρίδη, Στάθης Ψάλτης, έχει κερδίσει με 2. Ωραία. Με 2. Προφέσορ Λούκα. Χρήστος Καλογρίτσας, Ελευθέριος Βενιζέλος, Αλέκος Αλαβάνος, Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος, Τόνης Γιακοβάκης ή Δημήτρης Πετρόπουλος. Ελευθέριος Βενιζέλος, ξέρω. Ναι. Να δώσουμε και λίγο ένα. Ναι. Μπράβο. Μια σοβαρότητα. Κόλλιν είναι ο Μάικλ Δελαπόρτα. Ναι. Σκηνοθέτη είναι ο Τόνης Φίνος. Ναι. Τρέινερ Μπόλο, ένα από τα αγαπημένα μου πουλ ever στο Ρικάστη. Σπύρος Μπουρνάζος, Αλέξανδρος Πετρίδης, Τόλης Βοσκόπουλος, Μαρία Κορινθίου ή Γιώργος Ορφανός. Αλέξανδρος Πετρίδης, παιδιά. Η Κική Μαυρίδου έχει πετύχει κάτι που
με έκανε να σκεφτώ ότι ναι, ο Μπόλο Γιάνκ είναι ο ίδιος, είναι ίδιος με τον Γιώργο Ορφανό. Ναι, μοιάζουν πολύ. Μοιάζουν αλλά πολύ. Ο Πετρίδης όμως έχει το φυσικό. Έχει το κορμί, έχει το ανδρόβιζο. Ωραία. Ωραία, πάμε Πετρίδη. Αλέξανδρος Πετρίδης. Ο άλλος ο τρέινερ με μουστάκι, Παράβας, Στανίση, Μανώλης Αγγελόπουλος. Παράβας. Στανίση, ρε. Ποιος το γράψε αυτό. Ναι. Παράβας, Παράβας είναι. Τσάι Λο. Ο Μπρουτζο. Ναι. Όχι, συγγνώμη, αυτός είναι ο πρώτος με το χρυσό. Βερλέκης, Πιατάς, Αγγελόπουλος, Ψωμιάδης. Εγώ θα πω Πιατάς. Πιατάς, ναι. Πιατάς. Σπύρος Καλογύρου είναι ο Dr. Νάι. Ναι. Εντάξει, ναι. Τσακ είναι ο Θωμάς Μαύρος, Νάνση είναι η Βίνα Ασίκη, Κάθη και Τυχωματά η Ελένη Φιλίνη. Νομίζω και Τυχωματά. Ναι. Νεοκύμα. Νεοκύμα. New Wave. Ωραία. Πάω μαζί σου. Και Τυχωματά. Λοιπόν, και το άλλο το έχουμε βρει, έτσι. Το retitle. Γυαλί, μαλλί, κυκλώνει του Μπρουσλί. Ναι, αυτό είναι. Αυτό ψηφίσατε. Γυαλί, μαλλί. Αυτό ψηφίσατε, παιδιά. Πρόσεξε, αυτό θα πάμε. Δύο όμως έχει το αγάπη μου, κλωνοποίησα τον Μπρουσλί. Και αυτό πώς έχει, τρεις. Τρεις έχει το τουρκικό. Α, οκ, εντάξει. Δηλαδή okay. Είναι, ναι, γιατί ναι, μετράει, ναι, 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 μετράει αυτό που το προτείνει, είναι η ψήφη. Έχει δύο ψήφου. Γυαλί, μαλλί, κυκλώνει του Μπρουσλί. Αυτό είναι λοιπόν ο τίτλο τη ταινία, όπω εσεί ψηφίσατε. Και δεν συμφωνούμε. Bruceploitation. Αυτό ήταν το Bruceploitation, λοιπόν, η πρώτη μα απόπειρα να πιάσουμε το είδο του Bruceploitation, όχι η τελευταία μα. Ήταν ο Αχιλέας ο Τσαμπίλα. Ήταν ο Στέλιος Καρακάσης. Και ο Μάκης Παπασημακόπουλος. Ήταν το Filmpit στο λάκκο του Bruceploitation. Επιστρέφουμε την άλλη εβδομάδα. Με νίντζα. Νίνια. Βεβαίως. Νίνια. Βεβαίως, με συγχωρείς τέλειο παιδί μου. Γεια σας. Νίνια.